την 90χρονη γιαγιά Σοφία, αλλά ακούμε ήδη ποντιακή λύρα. Είμαστε στον αέρα, σταματήστε. Όχι, γιατί πολύ λοιπόν, ωραία. Καλό μεσημέρι, ακουγότανε. Κατερίνα. Γεια σας, ξέρω, γεια σας. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι ένα... Είναι ένα μουχαπέτ. Αυτό στείνεται πάρα πολύ εύκολα. Με μια λίρα, με καλή παρέα και φυσικά τσίπουρο και καλό μεζέ. Και τα ξέρει καλά η 90χρονη επομείνασα Παρχαρωμάνα. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα την κυρία Σοφία. Και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και να κάνετε πάντα τέτοια μουχαπέτε. Μουχαπέτε, λοιπόν. Όλα αυτά τα ετοίμασε από νωρίς η κυρία Σοφία. Για πείτε μας όμως να καταλάβουμε τι είναι η Παρχαρωμάνα. Τι είναι τα παρχάρια. Τα παρχάρια είναι οι γονείς μας. Ήρθαν από την πατρίδα. Πήγαιναν στα παρχάρια στην πατρίδα. Ήρθαν εδώ πάλι, συνέχισαν. Έβγαιναν το Μάιο πάνω στα βουνά. Τότε τα παλιά τα χρόνια... Δεν ήταν δρόμος από τα μονοπάτια, δηλαδή κουραστική δουλειά. Ουσιαστικά ναι. Μεταφέρατε τα ζώα σε περιοχή που είχε πράσινο. Γιατί κτηνοτρόφοι περισσότεροι. Ο Παναγιώτης ο Θεοδωρίδης, για να συστήσω την παρέα μας, και η Ειρήνη Σταχταρίδου, εγγονή, που μου έλεγε πριν από λίγο ότι μεγάλωσε βάζοντας τη γιαγιά να τραγουδάει και ξεκινώντας από φλογέρα, λύρα. Από 5 χρονών. Από 5 χρονών. Και άμα δεν έφτιανα και τα κέφια της όπως ήθελε, τσατιζότανε και υποχρεωτικά για να μην τη χαλάσω και μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και μεταλαμπαδεύεται αυτή η παράδοση. Η ποντιακή παράδοση. Άρα η Παρχαρωμάνα, εξηγήστε μου λίγο για να το καταλάβω, Δέσποινα. Η Παρχαρωμάνα ήταν η αρχηγός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Μια ζωή ήταν αυτό μέσα. Ναι, κυρία Σοφία, και εύλογα ρωτάει η Κατερίνα. Η Ρενιέρη, η Παρχαρωμάνα ήταν η μάνα που μάζευε όλο τον κόσμο ή ήταν αυτή που μαγείρευε και φρόντιζε τον κόσμο που ανεβαίνατε στο βουνό. Και που ανεβαίνανε, ναι, όλοι όσοι περνούσαν, ό,τι είχαμε. Από... Γιατί σας λέγανε και... Παρχαρωμάνες όμως, Παναγιώτη γνωρίζει. Σαν μάνες εκεί απάνω, ξέρω. Σαν μάνες. Όλοι δεν πηγαίνανε. Λίγοι πηγαίνανε στο Πάντως ο Άγιος Δημήτρος έχει μια παράδοση με τα παρχάρια, γιατί είναι πολύ κοντά. Είναι το λάλεμα της Παρχαρωμάνας που γίνεται στα τέλη Ιουνίου. Και δεν ξέρω, η Παρχαρωμάνα είναι αυτή που φρόντιζε, γι' αυτό ήταν όλες μάνες. Βέβαια δεν έχω επιστροφή, δεν ξέρω αν μας ακούνε. Έχει το έθιμο, όπως σωστά προανέφερε, στο λάλεμα της Παρχαρωμάνας. Λαμβάνει χώρα τέλη Ιούνιου με αρχές Ιουλίου στα υψώματα του Βερμίου και συγκεκριμένα στο χωριό στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Στο το ψηλάρο, όπως το ξέρει ο κόσμος. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχουν παρχαρωμάνες, αλλά παλιά σε εκείνο τον τόπο, στα υψώματα του Βερμίου, πραγματικά υπήρχε τέτοια ζωντάνια και τέτοια παράδοση που ήταν ένα τεράστιο σχόλιο. Κεφάλαιο για μάλιστα, την περιοχή. Τώρα, πριν συνεχίσουμε, θέλω να μου πείτε τι μας μαγειρέψατε εδώ. Πριν μας πει τι μαγείρεψε, εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί το σημαντικό είναι να μας πει καμιά πώς περνάνε κάποια πράγματα από τους παλιούς τους νεότερους. Μας είπε η γιαγιά Σοφία ότι τις τραγουδούσε και έτσι έμαθε η εγγόνα, που είναι και πάρα πολύ όμορφη, να παίζει και διάφορα όργανα. Και βέβαια τον Κεμετζέ. Τις έλεγε ιστορίες, τα παραμύθια που τις έλεγε όταν ήταν μικρή, ήταν αυτά βέβαια που θυμόταν από τα παιδικά της χρόνια. Μας έχει αναφέρει ένα σωρό από το πρωί. Κυρία Σοφία, εκτός από τη μουσική, αυτά τα παραμύθια, αυτά που μεταφέρατε στα εγγόνια σας και στην Ειρήνη, ήταν ιστορίες που σας λέγανε οι γονείς σας για την πατρίδα, για το τι πέρασαν. Ναι, τι λέγατε για να κρατήσει ζωντανή αυτή την παράδοση και θα μας πούν και τα παιδιά μετά. Τι μας έλεγαν, όπως ζούσαν εκεί φτωχικά και πώς ήρθανε από την πατρίδα εδώ. Που ξεριζώθηκαν και που πέρασαν όλα. Και πάλι... Λίγο μέχρι που να σταθούν στα πόδια τους ήρθε το 44, ήρθε ο εμφύλιος πόλεμος, πάλι ξανά... Η Ειρήνη νομίζω μπορεί να μας το πει αυτό, γιατί και ασχολήθηκε και πώς μετέφερε η γιαγιά και ο Παναγιώτης βέβαια, αυτή την παράδοση της ποντιακής μουσικής, το θέατρο, τη γλώσσα. Δεν είναι εύκολο, είστε τέταρτη γενιά αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Εγώ πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι εμένα και τη γιαγιά μέσα στο κουζινάκι. Εγώ να παίζω και να πιέζω τη γιαγιά να τραγουδάει. Η γιαγιά, εκτός από το τραγούδι, κάθε δίστιχο που έλεγε στα ποντιακά, το μετέφραζε για να μάθουμε σωστά τη γλώσσα, για να μην χαθεί η γλώσσα. Και πάνω από αυτά μας έλεγε και ιστορίες
Το κάθε δίστιχο, ας πούμε, έχει και μια ιστορία από πίσω. Θα μας το πει το δίστιχο και μια κουβέντα από σένα, Παναγιώτη, για αυτή τη μεταλαμπάδευση της σε μια γενιά και που είναι επίκαιρη η προσφυγιά. Βλέπουμε πολέμους γύρω μας και μακάρι να μην γίνονται. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι στο πρόσωπο της γιαγιάς Αγξαρίνας όλοι μας βλέπουμε τις γιαγιάδες μας και όλη αυτή τη τεράστια αγάπη που εισπράξαμε από αυτές, που μεγαλώσαμε δίπλα στις γιαγιάδες και στους παππούδες, έχοντας έντονα στα αυτιά μας την ποντιακή γλώσσα, την ποντιακή γλώσσα. Ένα δύστιχο δεν επειδή θέλουμε να ακούσουμε και το τραγούδι, θέλω λίγο να συντομεύσουμε για να τους ακούσουμε και να τραγουδάνε. Μόνο για τα... Πολύ σύντομα. Να ακούσουμε τι έχει το τραπέζι. Κλείνω. Μόνο με τα γεύματα και... Το τραπέζι. Μπερέκ. Ιβριστόν. Σωστά. Στύπα. Τρουσίδι δηλαδή. Λάχανα με τα φασούλια. Χαβίτς με τη ρομίντσαλα. Και βαρένικα. Και βαρένικα. Τώρα με ένα δύστιχο θέλω που λέγατε πριν και να πάτε με το τραγούδι της Παρχαρωμάνας να κλείσετε. Πείτε, ένα δύστιχο θέλω να ακούσω από εσάς. Πέτε το δύστιχο που έλεγε ο Κύρης. Να το πείτε για τον μπαμπά σας. Τα πράγματα. Δεν το ακούσαμε εμείς. Πείτε το λίγο αν θέλετε, κυρία Σοφία. Άντε, πες. Ο πατέρα επέινε με το ποδάρ στον Παρχάρ και έλεγε είχαμε λίνο να νηφορε και μπορώ να πάω. Είχαμε λίνο να νηφορε και μπορώ να πάω. Έσαλωσαν τα γονάτα κι ξέρον το να φτάω. Έσαλωσαν τα γονάτα κι ξέρον το να φτάω. Θα το πείτε, γιατί θέλω να πω ότι αυτές τις μουσικές θα τις απολαύσετε στην Αθήνα, όσοι μας βλέπετε εδώ από την Περίμετρο και την ΕΡΤΡΙΑ, στη Σφίκα την Κυριακή. Πείτε μας έτσι για να κλείσουμε την με μουσική. Την Κυριακή 21 Απριλίου. Αυτό το είπαμε, Παναγιώτη, με ένα τραγουδάκι για να έλα, το τραγούδι και να σας χαιρετήσουμε με αυτό. Πάμε, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και να λόγι πάω σου μπαρχάρα λόγι παρχαρεύω. Άλλο λόγι πάω σου μπαρχάρα λόγι παρχαρεύω. Άλλο λόγι λέω και γέλω να λόγι μασκαρεύω. Άλλο λόγι λέω και γέλω να λόγι μασκαρεύω. Άλλο λόγι μασκαρεύω. Και μυρολόα και νοπαρχάρτς και κλαίνε τα ρασία. Μυρολόα ξανοπαρχάρτς και κλαίνε τα ρασία. Υπαρχαρέτε πέθαναν και εντών ρημία. Υπαρχαρέτε πέθαναν και εντών ερημία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποκλεινόμαστε, Δέσποινα. Ευχαριστούμε πολύ.